Μπίλι, ο Λουκάς είχε ανακαλύψει κάτι τόσο σημαντικό που κάποιοι τον εκβίαζαν. Μπορεί εκείνο το αυτοκίνητο να μην τον χτύπησε τυχαία. Άσε, θα πάω εγώ. Μπορώ και μόνη μου. Δεν ξέρω. Πριν από 4 χρόνια, ένας ναυτικός της Αίγιο βγήκε και είπε κάποια πολύ άσχημα πράγματα για την εταιρεία. Μάντεψε γιατί την κατηγόρησε. Γιατί? Λαθρεμπόριο όπλων. Η ζωή είναι σαν... Αυτό είναι δικό μου το μεγάλο πακέτο. Η ζωή είναι σαν... Κατερίζα, πού είναι? Όχι, Κατερίνα, στην πρίζα, ρε παιδιά, είναι το πληξί. Κάτσε, ρε περιστερό, που λέει, θα μου βγάλεις το μάτι. Παιδιά, έλα! Τι θα γίνει, προσπαθώ να πω μια θεωρία εδώ, θα κάνετε ησυχία. Θα με ξεπλέξει κανένας μετά. Μ' ακούει κανείς! Ξεπλέξτε με, ρε παιδιά. Μετά αυτό. Πότε μετά. Όχι, τώρα. Στο τέλος μετά. Παιδιά, τι κάνετε, συγγνώμη. Έλα, τι γίνεται, τι κάνετε. Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα. Τώρα, τι είμαστε, Κινέζοι, είμαστε. Ε, τώρα μπορούμε. Έλα, πάρε και αυτό. Όχι, όχι, εδώ, εδώ, εδώ. Η θεωρία μου. Δεν μας σχέση με τη θεωρία σου, πες κάνα καλά το μέρες που είναι. Να, πάρε και το παγόνι αυτό. Καλησπέρα, ανάρχοντες. Καλησπέρα, ανάρχοντες. Κι αν είναι ορισμός σαν Χριστού τη Θεία γέννηση, να πω, να πω στ' αρχοντικό σας. Στην εφημερίδα δεν υπάρχει κανένας ωραίος. Λίλα, σε παρακαλώ, μπορείς να μου το ανοίξεις. Ε, ναι, μωρό μου. Κατερίνα, μισό λεπτό. Μωρό μου, δεν μπορώ. Δώσω στη μάνα σου. Τόσες αντρικές ορμόνες κάπου να φάνουν κρίσιμες. Πήγαινε. Έλα, Κατερίνα. Μωρό μου, το ανοίγεις, σε παρακαλώ. Δώσ' τον οριστή. Μαμά, ο Ορέστης μάλλον πέθανε. Ωραία, πήγαινε στο φόντι να δούμε αν είναι ζωντανός. Άντε, τσουπ τσουπ. Ποιος ρε? Ποιος εσύ ρε? Ο Λουκά. Ποιος Λουκά, είσαι Ράνιας? Και τι θες? Θα μου ανοίξει το βάθος. Για τώρα, με ξύπνησες. Ούλα. Οικογενειακό τους είναι. Λοιπόν, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμένα δεν μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Για σένα και το παιδί το κάνω. Αλλά αν δεν πρόκειται να βοηθήσετε να μου το πείτε, να το ξέρω! Μαμά, μαμά! Τι είναι, παιδί μου? Δίπλα μας μένει ο Σούπερμαν! Αλήθεια! Είναι μόνος του ή έχουν μαζευτεί κι άλλοι σούπερ ήρωες εκεί? Α, καλά! Εσύ σιγά μην καταλάβαινες. Είσαι χαζή.
Πρέπει να πούμε στο παιδί ότι δεν υπάρχει ο Άι Βασίλης. Τι σχέση έχει τώρα ο Άι Βασίλης? Έχει, γιατί τώρα νομίζω ότι μένει δίπλα μας ο Σούπερμαν. Πρέπει να μάθει να ξεχωρίζει την πραγματικότητα από τη φαντασία. Από τα πέντε του! Δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα στο παιδί μου. Ο Άι Βασίλης δεν είναι ψέματα. Κοριτσάκι μου, λιλάκι μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το ξέρω, θα πάθεις ένα σοκ. Ο Άι Βασίλης δεν υπάρχει! Το ξέρω ότι δεν υπάρχει! Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά. Κοίταξε να δεις, με μία έννοια. Και είναι σαν να υπάρχει. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Εδώ δεν καταλαβαίνεις εσύ τι θέλεις να πεις. Πώς να καταλάβω εγώ? Τέλος πάντων, δεν θα του πούμε τίποτα. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Βέτο! Τι βέτο? Δεν έχω δικαίωμα να ασκήσω βέτο στην ανατροφή του παιδιού. Έχεις, αλλά θα ασκήσεις βέτο για τον Άι Βασίλη. Ναι, θα ασκήσω βέτο για τον Άι Βασίλη. Δεν θα του πεις τίποτα αν δεν συμφωνήσω εγώ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτή η συζήτηση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τι είναι αυτές οι ιδέες? Εκτός ότι θα μας χτυπήσει κεραυνός, μόλις σκότωσες τρία όμορφα προβατάκια. Αν δεν με αφήσεις ήσυχη, θα επιστρέψω και θα σκοτώσω όλο το κοπάδι. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα μας βάλουν το χριστουγεννιάτικο μισθό παραμονή πρωτοχρονιάς. Εγώ πότε θα προλάβω να σας πάρω δώρα για τα Χριστούγεννα? Γιατί πρέπει να σας πάρω δώρα για τα Χριστούγεννα? Ανήμερα των Χριστουγέννων μας έχει καλέσει η Ράνια στο σπίτι της. Το ξέρει, δεν το ξέρει? Το ξέρει, το είπε και σε αυτόν. Βέβαια το ξέρω. Αλλά το έχασε το πρόγραμμα, ρε παιδί μου, να πάρω το κρασάκι μου. Πόσο πάει, 5-6 ευρώ? Εδώ όμως τώρα συζητάμε άλλο, μιλάμε δώρα για όλους. Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ. Εγώ μια φορά κάτι θα σου πάρω για το καλό. Και ας τη βάλουν φυλακή οι τράπεζες. Λαγουδάκι, δεν πιστεύω να θες κι εσύ κανένα χριστουγεννιάτικο δώρο. Εμένα το δώρο μου, φίλε, θα ήταν να μην αρχώσουν μαζί μας. Παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε. Μια φορά Χριστούγεννα χωρίς δώρα δεν είναι Χριστούγεννα. Για κάτσε ρε Κατερίνα, γιατί το λες τώρα αυτό? Για βγάζουν λεφτά τα καταστήματα? Αυτή την κασέτα την έχουν περάσει μεγάλες εταιρείες για να σου τρώνε όλο το χριστουγεννιάτικο μισθό. Η αγάπη δεν μετριέται με λεφτά. Μερικές φορές πώς γίνεσαι τόσο κυνικός δεν μπορώ να το καταλάβω. Το να αγοράσει ένα δώρο για κάποιον δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Είναι ένας τρόπος να του δείξεις ότι νοιάζεσαι. Εγώ δεν διαφωνώ να νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Διαφωνώ να νοιάζονται μόνο τα Χριστούγεννα. Νοιάζονται, δεν νοιάζονται, τι με νοιάζει? Εμένα αυτό που με νοιάζει, ξέρεις, είναι ότι πρέπει να πάρω δώρο για όλους σας. Αστείο είναι. Ένα. Η καλοσύνη. Δεν έχει καμία σημασία αν η κομμότρια είναι ηλίθια! Και σου είπα στα μαλλιά κόκκινα! Ω, δεν μπορείς να τη βρήσεις, όχι, δεν μπορείς, γιατί είναι Χριστούγεννα! Αν λοιπόν τα Χριστούγεννα έχουν οριστεί ως μέρες αγάπης, αυτό τι σημαίνει? Τον υπόλοιπο χρόνο έχουμε την άδεια να κάνουμε φρικτά πράγματα ο ένας στον άλλον και να μισιόμαστε? Ο αγαπητικός, έλα εδώ που σε πετυχάρω κεράτα. Yeah. Εσύ για λίγο δεν ήρθες? Ορίστε. Λέω, δεν έχεις να πας κανένα ταξιδάκι σε καμιά ξένη χώρα μακριά, να σε χάσουμε για λίγο? Όχι, λέω να μείνω λίγο. Άμα είναι για λίγο. Μπορεί να είναι και για πολύ. Για πες μου, ρε φιλαράκι, πώς έχει εδώ η ιστορία, ποια από τις δύο? Ορίστε. Λέω, ρε παιδί μου, τη Λίλα, τη Ράνια και τις δύο μαζί. Καμία, τα κορίτσια είναι φίλες μου. Δηλαδή θες να μου πεις, ρε φιλαράκι, ότι εκεί μέσα τόσο καιρό δεν έχεις κάνει τίποτα? Όχι, βέβαια. Ρε μπάσκησα. Δηλαδή στο μυαλουδάκι σου, φιλία, μεταξύ άντρα και γυναίκα, χωρίς ελπίδα σεξ δεν υπάρχει, έτσι? Πλάκα μου κάνει, ρε φιλαράκι. Δεν γίνεται, ρε αγόρινα, δεν γίνεται. Εμείς αυτά που λέμε για να τις ρίξουμε στο κρεβάτι, εσύ τα πίστεψες? Εσένα τι νοιάζει τι κάνω εγώ? Σ' αρέσει καμιά από τις δύο? Ναι. Ποια? Το δουλεύουμε αυτό ακόμα. Αυτές, σου είπε καμιά τίποτα για μένα? Η Ράνια μου έχει πει πολλά πράγματα για σένα. Αλήθεια? Αλλά τα περισσότερα είναι βρισιές. Γι' αυτό το δουλεύουμε. Θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά με περιμένει ο Μπίλης. Μπράβο, αγόρινα μου, μπράβο, μπράβο. Να σου παπάς και γουστάρεις το χοντρό, ρε. Μπορεί. Το δουλεύουμε ακόμα. Καλά κάνε, καλά. Καλά κάνε. Ναι! Θα κατέβεις να σου δω? Είσαι από κάτω? Ναι. Αύριο δεν έχουμε ραντεβού? Ναι. Θα κατέβεις να σε δω? Ο προηγούμενος που με ενοχλούσε στο σπίτι είχε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα, αν θυμάσαι καλά. Ναι, αλλά εγώ δεν χτύψα το κουδούνι, οπότε άμα δεν θέλεις, φεύγω. Θέλω, θέλω, όχι. Αύριο όμως, θέλω.
Έκανα τόσο δρόμο να σε δω και δεν μπορείς να κατέβεις ούτε για 5 λεπτά. Ναι, αλλά εσύ μου είσαι πει ότι μένεις δίπλα. Ναι, αλλά ήρθα με τα πόδια. Δεν πειράζει. Στην ηλικία σου είναι πολύ καλό να περπατάει κανείς, κατάλαβες. Άντε, γεια. Τι θα γίνει, αυτή δουλειά θα κάνουμε? Αν κατάλαβα καλά, με πρόσβαλες για την ηλικία μου. Δηλαδή, πόσο χρόνο νομίζω ότι είμαι? Ξέρω εγώ, 42, 43. Σαν δεν τρέπεσα. Αρχίσαμε. Να σου πω, εσύ μου το κλείσες. Όταν κλείνουμε το τηλέφωνο σε κάποιον, δεν ξαναπαίρνουμε μετά. Το κλείσα γιατί νόμιζα ότι θα έχει έτσι δραματικό τέλος, αλλά μετά σκέφτηκα ότι θέλω να σου ξαναμιλήσω. Δεν μπορώ, πλένω πιάτα. Και τι φοράς, ποδιά? Ναι. Μόνο ποδιά? Έλα τώρα, σε κλείνω. Αν κατέβεις για 5 λεπτά, δεν θα χρειαστεί να παίρνω τηλέφωνο όλη τη νύχτα. Καλά, άντε, θα κατέβω. Για 5 λεπτά όμως, γιατί λείπουν όλοι από εδώ μέσα και γι' αυτό μπορώ να κατέβω για 5 λεπτά. Έλα, γεια. Έρχομαι. Τίποτα, Ορέστη, τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Αν αυτοί οι αριθμοί έχουν κάποια παραπάνω σημασία, δεν μπορώ να την καταλάβω. Ρε Μπίλη, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Πρέπει να μπει στα αρχεία της Σέγιο. Πρέπει να βρεθώ κοντά στο ασύρματοδίκτυό της για να μπω στα αρχεία. Και θυμάστε, την τελευταία φορά που βρεθήκατε εκεί κοντά, σας πυροβόλησαν. Δεν θες να ζήσεις λιγάκι τον κίνδυνο? Όχι, ευχαριστώ. Μου αρκεί να το ζω στα ηλεκτρονικά μου παιχνίδια. Δεν θέλω να το ζήσω στην πραγματικότητα. Ωραία. Αν πάω εγώ, εσύ μπορείς να με καθοδηγήσεις από το τηλέφωνο? Πρέπει να βλέπω τον κώδικα για να τον σπάσω. Ρε Μπίλη, ξέρεις τι μου λες τώρα? Ότι δεν θα μάθω ποτέ τι έγινε, επειδή εσύ φοβάσαι να έρθεις μέχρι έξω από τη Σέγιο. Ούτε καν μέσα, έξω! Αν θες να μάθεις τι έγινε, να πας στα στοιχεία στην αστυνομία! Και να συγκαλύπτουν την υπόθεση! Δεν ξέρω, ρε Ορέστη, δεν ξέρω! Αλλά σε αυτή τη ζωή υπάρχουν οι ήρωες, υπάρχουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, εγώ ανήκω στους υπόλοιπους. Μπορώ να σε βοηθήσω όσο δες από το γραφείο μου. Αλλά να μπλέξω με λαθρέμπορους όπλων δεν το διακινδυνεύω, ρε! Εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Αλλά με τη Λίλα, όπως είπαμε, είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν πρέπει να ανακατευτεί καθόλου. Σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Έχεις μια σακούλα σκουπιδιών πάντα πρόχειρη, έτσι? Ναι, η κουζίνα μου είναι σαν την ερωτική μου ζωή. Τα σκουπίδια δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα υπάρχει καιρός για να κάνεις μια καινούρια αρχή. Λοιπόν. Σε είδα, με είδες, πάω πάνω για την ατοπέδη μόνο του. Κάτσε 5 λεπτά, τι θα κάνει? Δεν το ξέρεις τελικά. Έχουμε το τηλέφωνο της πυροσβεστικής στη γρήγορη κλίση. Με κάλεσαν για Χριστούγεννα στο Παρίσι. Ωραία, θα πας? Ελπίζα να πάμε μαζί. Ναι, πολύ θα ήθελα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν έχεις που να αφήσεις το Λουκά? Γιατί θα τον παίρναμε μαζί? Όχι, ναι. Δεν παίρναμε, λέει. Θέλεις να πάμε όλοι μαζί στο Παρίσι? Δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή, ας γνωριστούμε καλύτερα πρώτα. Θα τα πας εσύ? Γιατί, δεν μπορείς μόνη σου? Όχι, μπορώ. Αλλά θέλω να με βοηθήσεις εσύ. Καληνύχτα. Πάλι το κάνει όμως. Δύο. Καταναλωτική μανία. Δυστυχώς τα Χριστούγεννα αναγκαζόμαστε να βάζουμε ταμπελίτσες τιμής στους αγαπημένους μας ανθρώπους και να τους αγοράζουμε αντίστοιχα δώρα. Γιατί αυτές τις γιορτινές μέρες μάλλον η αγάπη μετριέται με ταμιακές αποδείξεις. Ωραία είναι. Αχ, δεν μπορούσε να είναι κάθε μέρα έτσι.
Να σου πω, αν με δεις να βγάζω πιστωτική για να ψωνίσω, χτύπαμε. Οκ, οκ. Α, γράμματα στον Άι Βασίλη. Τέλειο. Να ψωνίσουμε πιέ. Έλα, ναι. Λοιπόν, τι γράφουμε, τι γράφουμε. Δεν ξέρω. Βρήκα, βρήκα, βρήκα. Κι εγώ νομίζω. Άντε, λες να μας προγραμματοποιήσεις. Ρε εσύ, ναι. Μήπως το γραμματοκιβώτιο είναι για παιδάκια. Α, ναι, είναι και. Ξέρω εγώ. Έλα, Μαρή, τώρα. Άι, Βασίλης. Τελικά υπάρχει. Εντελώς υπάρχει. Και πάω να πάρω το δώρο μου τώρα αμέσως. Κάτσε, ρε τρελό. Περίμενε. Περίμενε. Jackpot στο δίβραγο, αδερφέ. Άσχημη φάση. Πώς θα τους πάρουμε δώρα τώρα, ρε. Ας μην πάμε ρε εσείς στη Ράνια. Να πούμε ότι κάτι μας έτυχε, μην βγούμε και ρόμπες. Ωραία, εντάξει. Πες ότι οκ okay, τα Χριστούγεννα. Αρχές του μήνα που μπαίνει το ενίκιο, τι θα κάνουμε. Κάτσε πιο εκεί. Γιατί δεν πάω, πας από εκεί. Πού να ημίσουμε από το ξύλο, κάτσε πιο εκεί, ρε. Γιατί δεν ζητάς κανένα φράγκο από το χοντρό, ρε. Γιατί έχουμε φτάσει να λέμε μόνο τα τυπικά. Τι να πάω να του πω τώρα, θέλει λεφτά. Και ωραία, πήγαινε εκεί να τα βρείτε και πάνω στην κουβέντα ζητάει για κανένα λεφτό. Το ότι πρέπει να πάω να τον βρω είναι γεγονός. Αλλά όχι να του ζητήσω λεφτά. Να σου πω ρε, εσύ, τι τον κάνεις το μισθό σου. Ενίκιο δεν δίνεις, πού τα τρως τα λεφτά, στα μπιλιάρδα με το Μάκι. Τώρα πρέπει να πάρουμε δώρο για όλους. Όλο και κάτι θα μας πάρουν, εμείς θα τους δώσουμε. Είναι αγάπη μας. Όπως λέει και η διαφήμιση, είναι ανεκτίμητη. Ναι, κι εγώ μέσα είμαι σε αυτό. Αλλά όταν έρθει η κυρία για το ενίκιο, τι θα της δώσουμε την αγάπη μας. Άμα είναι καμιά γερή σαραντάρα, θα της δώσουμε το κορμί μας. Είναι κι αυτό ανεκτίμητο. Φίλε, νομίζω πρέπει να βρούμε μια δουλειά. Ναι, βέβαια. Να βρεις. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Εσύ τελειώνεις το μεσημέρι, εγώ από υπηρεσίες με μια χαρά. Επομένως, το απόγευμα μπορούμε να βρούμε μια δουλειά. Ωραία, και πες ότι θέλουμε να βρούμε μια δουλίτσα. Πού θα τη βρούμε, ρε Χριστουγεννιάτικα. Όχι, 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 όχι. Τι όχι. Εσείς θα είστε ο Άι Βασίλης και εσείς ο Ρούλτο Φωτάραντος. Μα γιατί, αφού ο Άι Βασίλης. Κοιτάξτε, βιαζόμαστε. Είστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί μόλις απολύθηκε ο προηγούμενος Άι Βασίλης. Γιατί απολύθηκε. Γιατί τον έπιασε να κάνει ανάρμοστες πράξεις μια πελάτη σας στην αποθήκη με τα δώρα. Φυσικά! Λοιπόν, εσείς ο Άι Βασίλης και εσείς ο Ρούλτο Φωτάραντος. Μαμά. Στο σχολείο μας είπαν ότι τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε που γεννήθηκε ο Χριστός. Ναι. Δηλαδή στις 25 ο Χριστός έχει γενέθλια. Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Και τι δώρο θα του πάρω. Αχ, δεν ξέρω, βρεμωρά μου, δεν ξέρω τι δώρο αρέσει το Χριστό. Σιγά μην ήξερες. Σμύρνα, λιβάνι και χρυσό, κάτι θα ξέρανε τρεις μάγοι. Εγώ θα του πάρω αυτοκινητάκια. Ναι. Ράνια, θυμάσαι που τσακωνόσασταν με τη Λίλα για το αν υπάρχει ο Άι Βασίλης ή όχι. Ναι, και. Υπάρχει. Και είναι στο κρατητήριο μαζί με τη Λίλα. Στην αϊβούρια είναι αυτά, ρε. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο Φώτης. Δεν είναι εδώ ο Φώτης. Εμείς δεν σου κάνουμε. Χέσε μας, μωρέ περιστερόπλο. Ο Φώτης δεν είναι εδώ. Έχει πάει για μια δουλειά. Όχι, ρε. Τι έγινε, εσύ. Είναι η Λίλα στη φυλακή με τον Άι Βασίλη και δεν υπάρχει κανένας να κρατήσει το παιδί μου. Όχι, δεν υπάρχει κανένας. Είμαι εγώ εδώ. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένας να κρατήσει το παιδί μου. Λοιπόν. Στις 8.30 να πιει το γάλα του και μέχρι τις 9 να έχει πέσει για ύπνο. Εντάξει ρε παιδί, με 100 φορές μου τα έπες, το πιάσα. Ναι, πρόσεξε με λίγο, πρόσεξε με λίγο. Πάρα πολύ βασικό ένα πράγμα. Ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα. Ό,τι και να γίνει, αλλά ό,τι και να γίνει, μα ό,τι και να γίνει, δεν πρέπει επουδενή να δει τηλεόραση μετά τις 10. Γιατί? Γιατί μετά τις 10 έχει διαφημίσει χριστουγεννιάτικα παιχνίδια. Και? Τα Κρέμλινς, τα έχεις δει. Ναι, ναι. Ωραία. Τα παιδάκια είναι σαν τα Μαγκουάι. Όμορφα, γλυκά, τρυφερά. Αλλά όταν δούνε διαφημίσεις με παιχνίδια, μεταμορφώνονται σε τέρατα και σου κάνουν το σπίτι κόλλο μέχρι να τους αγοράσεις αυτό που θέλουν.
Εγώ μια χαρά ήσυχο παιδί τον έχω κόψει στο μικρό. Οι προηγούμενοι που είπαν το ίδιο δεν έζησαν να μας πούν τι συνέβη. Άιντε, φύγε. Η Σόβια θα φάει άλλη για να ο Βασίλη. Άιντε. Το παιδί μου και τα μάτια σου. Κακομοίρη μου, μη γίνει τίποτα. Το πάμε, βρε κορπέλα μου, το πάμε. Έλα, γουράκι μου, έλα εδώ. Έλα να κάνετε εδώ παρέουλα. Λοιπόν, η Μαλούλα φεύγει, δεν θα αργήσει. Φρόνημα να είστε τώρα. Παναγία μου, στρέμου. Άντε να σταυρωθούμε. Γεια μας. Καλά να περάσεις. Άρε τηλεοράσαρα, άρε 32 ίντσες γρασίδι, ματσάρα θα δω, ρε μου. Έλα ρε μεγάλε. Τι θα κάνουμε όσο λείπει η μαμά μου? Εγώ θα δω μπάλα. Εσύ κάνω ό,τι γουστάρεις. Σ' άφησε να με προσέχεις. Εντάξει, θα σε προσέχω ρε παιδί μου, τα βασικά. Μην χωρίς κανένα δάχτυλο σε καμιά μπρίζα, μην κατεβάζεις καμιά χλωρίνη. Δεν θα παίξουμε και τους Ινδιάνους, ε. Ξέρω ποιος είσαι. Περισταρόπουλος. Ναι, καλά. Αν κάποια στιγμή χρειαστεί να πάει να σώσει κάποιο λεωφορείο που πέφτει από τη γέφυρα, εγώ δεν θα πω τίποτα. Δεν σε καταλαβαίνω ρε μεγάλε, αλλά άμα τη βλέπεις έτσι και εγώ μαζί σου. Αρκεί να με αφήσεις ήσυχο μέχρι να τελειώσει το μάτς. Εντάξει. Μπράβο. Άντε να παίξει. Άντε. Καιρό είχα να σε μαζέψω από τα κρατητήρια. Μα προσβολή δημοσίας εδούς με τον Άι Βασίλη. Τι είδες και τις τηλεφώνησες? Εμένα δεν μ' ακούγαν οι αστυνομικοί, ενώ η Ράνια μέσα σε 5 λεπτά τα είχε ξεκαθαρίσει όλα. Τι ξεκαθάρισα, μωρέ, που μου πέσανε τα μούτρα? Να σε πιάσουν με τον Άι Βασίλη στο έλκυθρο. Δεν μπορούσα να του στείλει ένα γράμμα προς όλος ο κόσμος. Λίγο η μιλή, λευρε Ράνια, το πηγαίνω το γράμμα μόνη μου. Ένα σου λέω, έχω θύσει το παιδί μου με τον Περιστερόπουλο για να έρθω να σε μαζέψω. Με τον Περιστερόπουλο? Πάμε γρήγορα σπίτι πριν το βγάλει. Θέλω όλες τις κούκλες του Οθέλου του Κούνελου, θέλω το εργαστήρι του Άι Βασίλη, θέλω πολλά αυτοκινητάκια, θέλω ένα ποδήλατο και ένα ποδοσφαιράκι. Και στάγραψα στο τραπέζι για να μην τα ξεχάσεις. Να τον σκοτώσω τώρα τον Περιστερόπουλο ή να τον ξυπνήσω πρώτα για να υποφέρει περισσότερο? Τρία. Τα δέντρα. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Τα δέντρα γεννήθηκαν για να είναι ελεύθερα. Τώρα γιατί είναι ωραίο να τα χώνουμε στο σπίτι μας και να κρεμάμε πάνω τους διάφορα πράγματα, αυτό ποτέ μου δεν το κατάλαβα. Βέβαια το πρόβλημα με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι ότι όλοι θέλουμε να τα βλέπουμε, αλλά κανείς, μα κανείς δεν θέλει ποτέ να τα στολίσει. Άρα. Πιο δεξιά. Νο, λίγο πιο αριστερά. Να σου πω, στολή διαβάζουμε, δεν τη βοηθάς το παρκάρισμα. Λοιπόν, στο κέντρο και πιο πίσω. Να σου πω, θα πεις οδηγίες να στα βοηθήσεις. Δεν γίνεται, πρέπει να είμαι μακριά για να έχω προοπτική. Βλέπω το δέντρο και εμπνέομαι. Αν δεν έρθεις τώρα, θα εμπνέεσαι πολύ καλύτερα από κοντά γιατί θα στο φοράει στο κεφάλι. Μην αφήσεις έναν άνθρωπο να εκφραστεί καλλιτεχνικά. Πώς και το πήρατε κόκκινο? Α, είχα τελειώσει τα μοβ. Άφησα τον Λουκά και τη Λίλη να πάνε για ψώνια. Φέρανε αυτό. Έλα, Λουκά μου. Έλα, Λουκά μου. Υπέροχο, δεν είναι? Τι είναι αυτό? Α, το αστέρι. Ποιος θα βάλει το αστέρι? Εγώ δεν φτάνω. Λίλα, φέρε τη σκάλα. Όλες τις δουλειές εγώ τις κάνω εδώ μέσα. Ο μπαμπάς μου ήταν ψηλός. Ναι, ήταν πολύ ψηλός. Τότε θα έφτανε να βάλει το αστέρι. Ναι, θα έφτανε, αλλά επειδή δεν είναι εδώ τώρα, θα το βάλει η Λίλα με τη σκάλα, εντάξει? Ναι. Γι' αυτό δεν πατάει άνθρωπος, σαν χουλιγκάνης. Σκέφτομαι να της μιλήσω. Της Κατερίνας. Καιρός ήτανε, βρε λαγουδάκι. Μόνος εσύ, μόνη αυτή η κατάλληλη ευκαιρία.
Ναι, αλλά με βλέπει σαν φίλο, μήπως είναι. Άλλο πάλι σήμερα με τη φιλία Βαλτή, σα το λέει σήμερα. Το κορίτσι ξημεροβραδιάζεται εδώ δίπλα στο σκάλι παρέα. Λες να μην σε γουστάρει. Θα σου πω κάτι. Όχι, ρε, να μην μου πει τίποτα. Θα τη μιλήσω. Τι θες να σε χειροκροτήσω, μπράβο, αργείς, αλλά άμα πάρεις φορά είσαι ακράτητος, ε. Καλώς την. Τι έγινε, πέρασε κανείς? Πού να πέρασε. Μόνο για διακόσμηση είναι, κανένας δεν θέλει να φωτογραφηθεί μαζί μας. Η Ράνια και η Λίλα θα θέλανε, αλλά δεν με αφήνετε να τους το πω. Μωρή, πρόσεχε, μην κάνεις καμιά και πεις τίποτα τα κορίτσια, θα σε φάω. Και αυτό δεν έχει και γάλα. Ένα καφέ δεν μπορεί να φέρεις. Εγώ πάω για κατούριμα. Πείτε τα εσείς, ε. Τι νέα. Καλά. Να σου πω. Έλεγα αν ήθελες να βγαίναμε σήμερα. Να βγούμε, Φώτη μου. Κάθε βράδυ δεν βγαίνουμε. Όχι, ρε παιδί μου. Εννοούσα οι δυο μας. Τι, έγινε τίποτα. Όχι, ρε παιδάκι μου. Εννοούσα να βγούμε, πώς το λένε, έτσι. Τέτοιο. Ραντεβού, ρε παιδί μου. Έλα ρε Φώτη, θέλεις να βάλω και τουαλέτα από γευματινή ή βραδινή, τι προτιμάς? Ρε βάλε και τη μεσημεριανή, το θέμα είναι να έρθεις. Δεν το πιστεύω. Ο Χάρης. Ποιος? Χάρης, Χάρη! 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 Όχι. Όχι, ρε μα. Έλα, ουδάκι. Τι τους κάνεις και φεύγουν. Ρε, έλα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα? Όχι. Όχι. Μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι έγινε? Πού να καταλάβω, ρε μα. Για κατούριμα ήμουνα. Ναι, εγώ μίλαγα. Εγώ μίλαγα και έφυγε. Άμα μίλαγες εσύ, γι' αυτό έφυγε. Είμαστε αρκετά κοντά. Ναι, ναι, πιάνω το δίκτυο. Τώρα πρέπει να μπω. Πώς κι άλλαξες γνώμη? Σκέφτηκα ότι φοβάμαι για μια ζωή την οποία δεν χρησιμοποιώ και για τίποτα σπουδαίο. Αν σας βοηθήσω να βρείτε ποιος σκότωσε τον πατέρα του Λουκά, κάτι θα έχω καταφέρει κι εγώ, ε. Πάντως άδικα φοβόσουνα. Κανείς δεν μας έχει πάρει είδηση. Ακόμη. Τι γίνεται? Έχουν firewall. Τι έχουν? Σύστημα προστασίας του δικτύου ενάντια σε ξένους εισβολείς. Σκέψω ότι αν τα αρχεία τους είναι στρατόπεδο, το firewall είναι κάτι σαν ηλεκτροφόρος φράχτης. Εσύ τι κάνεις? Προσπαθώ να παρακάμψω τους κωδικούς του για να με αναγνωρίσει σαν κανονικό χρήστη. Πήκα! Τώρα μπορεί, Πιλή. Είδες, δεν πήγαινε να είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή αυτός δεν είναι εγκόμενος. Είναι αντικατοπτρισμός. Με συγχωρείς πολύ, εσύ δεν τον είδες. Τον είδα. Πάλι καλά. Γιατί εγώ μόλις πήγα εκεί, αυτός είχε πάλι εξαφανιστεί. Πάλι! Ο Άι Βασίλης πρέπει να χάσει τη δουλειά του και να την ξαναδώσει στην Τζοβάνα Φραγκούλη! Τι κάνεις, παιδί μου, τώρα? Τι σχέση έχει ο Άι Βασίλης? Του γράψα γράμμα, ρε παιδί μου. Θέλω να ξαναδώ το Χάρη. Αλλά δεν εννοούσα από μακριά! Συγγνώμη, γιατί παραλύρεις τώρα στο ταβάνι? Δεν θέλω να είμαι μόνη τα Χριστούγεννα, ρε Φώτη. Δεν θα είσαι μόνη, ρε Κατερινάκη. Θα έχεις εμένα. Ξέρεις τι μ' αρέσει σε εμάς? Τι? Νιώθω λες και είμαστε φίλοι χρόνια. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω μαζί σου, δεν με πιάνει αυτό το άγχος που με πιάνει με τους γκόμενους. Νομίζω ότι μπορώ να σου πω τα πάντα. Καταλαβαίνεις τι λέω? Ναι, καταλαβαίνω. Για πες, τι θα μαγειρέψεις? Ό,τι θες. Τραχανά. Τι να σου πω, ρε λαγουδάκι, βούτα τη, φύλλα τη, βάλει την κάτω, πέταξε τη στα μάτια έξω. Θα αλλάξει γνώμη. Στο κάτω κάτω της γραφής έτσι κάνουν οι άντρες. Αισθάνεται, λέει, πολύ άνετα μαζί μου και μου λέει τα πάντα γιατί είμαστε φίλοι. Εντάξει, φτιάξε τα και θα αισθάνεται λιγότερο φίλοι και θα μιλάτε και λιγότερο. Ρε εσύ, κάθε φορά που πάω να της μιλήσω κάτι γίνεται. Ήμασταν ωραία και καλά, ήρεμα και κράκ μου πετάει τη βόμβα. Πιάνει, ρε. Δεν ξέρω, κάνει.
Για που το ξέρεις ότι πιάνε, ρε. Ελπίζω. Ελπίζεις, ε. Έσαι, ρε. Τι θα κάνω μαζί σου? Έχω μερικές προτάσεις. Έλα, σταμάτα, δεν είναι αστείο. Εντάξει, υπάρχει ερωτική ένταση μεταξύ μας και εγώ τη νιώθω, αλλά αξίζει να ρισκάρουμε τη φιλία μας. Και να αυτή η φιλία μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο? Έλα, ρε Ορέστη, εμείς οι δύο είμαστε οι τελευταίοι άνθρωποι στον κόσμο που μπορούν να κάνουν κάτι περισσότερο. Όταν έγινε αυτό που έγινε μεταξύ μας, ήταν γιατί πιστεύαμε ότι ήταν η τελευταία μέρα στον κόσμο και για τους δυο μας. Τότε δεν πιστεύαμε ότι θα υπάρχουν συνέπειες. Τώρα θα υπάρξουν συνέπειες. Ωραία. Και όλα αυτά που νιώθουμε? Τίποτα. Τα κοροϊδεύουμε και φεύγουνε. Τόσα και τόσα έχουμε περάσει μαζί, εκεί ήταν το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Μερικές φορές στη φιλία υπάρχει τέτοια τρυφερότητα που είναι δύσκολο να τραβήξεις μια γραμμή και να τη διαχωρίσεις από τον έρωτα. Ναι, αλλά εμείς οι δύο πρέπει. Γιατί από εδώ που είμαστε δεν υπάρχει πουθενά καλύτερα να πάμε. Το δικό μας τρένο δηλαδή έχει μόνο ένα σταθμό. Ναι, τη φιλία. Αν υπάρχει κίνδυνος να ερωτευόμαστε τους φίλους μας, λες να ερωτευτώ ποτέ και τη Ράνια? Παναγιά μου, βόηθα! Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα έρθείτε να δούμε το DVD, μία ώρα περιμένω. Τι, γιατί γελάτε, τι? Πείτε μου και εμένα! Τι! Στις 4 έχω ραντεβού με την τράπεζα. Δεν μπορείς λίγο αργότερα? Ο έτσι, ρε. Έλα, ρε. Ο τέτοιος της Κατερίνας. Ναι, κάνετε, δεν τον είδες. Καλά, θα δω πώς θα πάει το ραντεβού και θα σε πάρω μετά. Ναι, γεια. Να σου πω. Έρχομαι. Πού πας? Έρχομαι. Κάτσε, βρε μαλάκα, θα τα κάνεις κατά. Ρε λαγουδάκι. Τέσσερα. Η χριστουγεννιάτικη κατάθλιψη. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του τα Χριστούγεννα. Αλλά όπου κι αν πας, αυτή η γιορτή σε ακολουθεί. Βγαίνεις έξω και παντού στολισμοί και χαρούμενα ζευγαράκια που φιλιούνται κάτω από τον γκί. Μένεις στο σπίτι και η τηλεόραση παίζει μόνο χριστουγεννιάτικες ταινίες που στο τέλος όλοι είναι ευτυχισμένοι. Και αναρωτιέσαι, πού είναι όλοι οι υπόλοιποι που έχουν κατάθλιψη σαν και σένα? Μήπως τους έχουν μαζέψει σε κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης? Κρύβονται, τους σκοτώσανε? Μήπως πρέπει να συγκεντρωθούμε και να οργανώσουμε αντεπίθεση? Γεια σου, Κατερίνα. Χάρης. Χάρη. Πώς βρήκες το τηλέφωνό μου? Μου το έδωσε ένας τάρανδος. Αυτό είναι το πόσο στιγμή. Ναι, ναι, αλλά πάμε να φύγουμε γιατί τελειώσαμε. Τα ψώνια έχουν πιεστεί τα χέρια μου. Πια δεν αδιαφορώ. Ράνια, λέει, τι είναι, καλέ. Καλέ, παιδί. Όχι, ρε φίλε, η Ράνια με τη Λίλα. Τι λες, ρε. Πάμε να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε. Πιο πάνω, ρε, θα σκάσεις, ρε, στόπα, ρε. Ρούμπα θα γίνουμε, στόπα, δε στόπα. Λίλα, δεν θέλω να βγάλω φωτογραφία με τον Άι Βασίλη. Ράγια, θα βγάλουμε φωτογραφία, σταμάτα. Θα μας βγάλετε μια φωτογραφία. Τι είναι αυτό, τάρανδος Χανουμάκι? Σκάσε, Ράγια. Έλα. Μισό λεπτό, συγγνώμη κιόλας, να κάτσω. Έλα, ρε, Ράγια. Τα δώρα του ανθρώπου. Χαμογέλα. Χαμογελάω, μην με βλέπεις έτσι.
Λίλα. Ναι. Νομίζω ότι ο Άγιος Βασίλης μου βάζει χέρι. Άντε μωρέ με τις φαντασιώσεις σου. Ποιες φαντασιώσεις μου, μου πιάνει το μπούτι. Της βάζει το χέρι. Εμένα γιατί μου βάζετε. Συγγνώμη, κύριε Τάραντε, πώς θα βγάλετε με αυτό το πράγμα εδώ μπροστά. Συγγνώμη, να σας ανοίξω λίγα. Φώτη! Φώτη! Το Αριστεράπουλος! Άρα! Δεν πιστεύω, τι κάνετε εδώ καλέ! Hello, hello, hello! Καιρόπλη, θα σε σκίσω! Καλό τα αστιακή! Έλα, ρε! Θα σε βγάλω φωτογραφία και θα τη στείλω στους πατάρους! Σοβαρέψου, ρε! Άρα, που θα κάνω το πιστεύω! Άρα, τεμπέλη, γράμμα! Πάω, φύγω! Μου πέντε με να ακούω, θα μου βαλείς όλο με τη μέσα. Λίγο κεράκι σου, Βαλαμορέλα, που δεν σ' άρεσε. Να σου πω πολλά λες και φτηνά την κλείτωσε σήμερα. Πού να τα βάλω αυτά. Βάλτε κάτω από το δέντρο. Βοήθησέ με ρε εσύ λίγο. Βάλτε κάτω από το δέντρο. Πρέπει να βρεις κανέναν άντρα, ε. Έλα ρε βοήθα λίγο. Σε πιάσα! Γιατί κατάφερες! Λουκά μου, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ μωρό μου αυτός. Δεν είναι ο Άι Βασίλη. Ήσουν ένα καλό παιδάκι! Όχι και πολύ. Εντάξει, πειράζει. Του χρόνου θα είσαι καλύτερο, ε! Θα προσπαθήσω, αλλά δεν νομίζω να τα καταφέρω. Δεν πειράζει, έλα, έλα, έλα. Εγώ θα στα δώσω τα δώρα. Αλλά αυτό θα είναι το μυστικό μας, εντάξει. Ωραία, τσιμπάτα. Να σε καλά, παλικάρι μου. Εγώ τι κάνω, ε! Τι πάκετε, φαγάρε! Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου! Τα έγγραφα στο ντοσιέ ήταν διαβιβαστικά χαρτιά για τα πλοία του στόλου της Αίγιο που αποσύρθηκαν. Δεν ήταν γραμμένα σε κώδικα, ήταν απλώς ναυτιλιακή ορολογία και τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν ξέραμε να τα διαβάσουμε. Ωραία. Αποσύρθηκαν μερικά πλοία. Και... Τα πλοία που αναφέρονται στο ντοσιέ καταστράφηκαν πριν από 5 χρόνια. Μα δεν ήταν όλα τα πλοία παλιά. Ακριβώς. Κάποιος τα έστειλε να καταστραφούν γιατί κάτι ήθελε να κρύψει. Ίσως αυτά τα πλοία να αποτελούσαν απόδειξη για το λαθρεμπόριο όπλων. Δεν ξέρω. Φαίνεται ποιος από τη διοίκηση έστειλε να καταστραφούν. Η υπογραφή στα έγγραφα είναι του Λουκά. Του Λουκά. Τι κατά γίνεται. Δεν ξέρω. Πάντως, όποιο μυστικό και να κρύβαν αυτά τα πλοία, καταστράφηκε μαζί τους. Ίσως όχι. Πώς όχι. Πώς καταστρέφεται τελείως ένα πλοίο. Δεν ξέρω. Ακριβώς. Τίποτα δεν εξαφανίζεται αν δεν αφήσει ίχνη. Μάλλον ήρθε η ώρα να κάνω ένα ταξιδάκι. Όλα τα πλοία πήγαν στο ίδιο ναυπηγείο. Ναι. Γινχάι, Κίνα. Ωραία. Έχω χρόνια να πάω στην Κίνα. Άσε, ανοίγω εγώ. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνουμε εδώ. Μόλις έλεγα στον Πίλη ότι μου ανέδεσαν ένα ταξιδιωτικό στην Κίνα. Τι θα φύγεις δηλαδή. Και το ντοσιέ, τι θα γίνει, θα αφήσουμε έτσι την υπόθεση. Είναι καλύτερο για όλους μας να το ξεχάσουμε. Προσπαθήσαμε να δεν οδηγεί πουθενά. Δεν το πιστεύω το λες αυτό, ρε Ορέστη. Ο Λουκάς μπορεί... Αν δεν υπάρχουν όμως στοιχεία... Η Ράνια έχει ήδη γνωρίσει κάποιον. Και προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Θες να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα και να καταλήξουμε μια τρύπα στο νερό. Κοίτα, ο Μπίλης θα έχει τον νου συνέχεια στο ίντερνετ. Αν δει κάτι καινούριο θα το κυνηγήσουμε. Αλλά τώρα είμαστε σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θα ανταλλάξουμε δώρα αύριο, ο Φώτης έχει υπηρεσία. Χαίρετε. Yeah. Λοιπόν, ήθελα να σου... Ναι, μαζί με τα δώρα που έφερες, άφησες και αυτή τη σακούλα με τα ρουχαλάκια σου. Για να μου τα πλύνεις την άφησα. Καλό, ωραία, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων,
Ευχαριστώ πολύ για ό,τι έκανες για τον Λουκά. Χάρηκε πάρα πολύ. Δεν κάνει τίποτα, χαρά μου. Εγώ δεν τα έχω ζήσει αυτά, οπότε... Μαμά! Η χαρά δεν κρατάει πολύ, βέβαια, αλλά... Πού είναι το δώρο του Χριστού? Το ποιο? Το δώρο του Χριστού. Μη μου πεις ότι δεν το πήραμε δώρο, αύριο έχει τα γενέθλιά του. Ρε μωράκι μου, νόμιζα ότι το ξέχασες. Όχι, εγώ, εσύ το ξέχασες. Δεν πειράζει, εγώ θα του χαρίσω τα δικά μου αυτοκινητάκια. Άκουτα. Να σου πω, βρε μωράκι μου, θυμάσαι που είπαμε ότι ο Χριστός ανέβηκε στους ουρανούς? Από τότε δεν ξέρουμε που μένει. Τι λες μου εσείς το παιδί? Αγορίνα μου, ο Χριστός μένει στην εκκλησία. Το πιάσες, στην εκκλησία. Καλά ρε Ορέστη, και εσύ έπρεπε να ταξιδεύεις χριστουγεννιάτικα. Ήταν το πιο φτηνό εισιτήριο. Ναι, και βέβαια ήταν. Κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν ταξιδεύει ανήμερα Χριστουγέννων. Ξέρω πως δεν είμαι και το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο στον κόσμο. Αλλά μίλα με τον Μπίλι. Του έχει λείψει πολύ. Δεν είσαι το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο γιατί δεν είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω περισσότερο. Α, μπράβο, μπράβο. Αλλά που ξέρεις, μπορεί να μας δοθεί κάποια στιγμή. Τέλειο. Τέλειο, έτοιμη. Λοιπόν, για πείτε, θα του αρέσω. Κοίτα, αν δεν του αρέσεις, πρέπει να είναι λίγο βλαμμένος. Λουκά μου, μάλλον ο Χριστός δεν είναι σπίτι σήμερα. Γεια σας. Γεια σας. Η λειτουργία τελείωσε, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Εμείς ήρθαμε για να φέρουμε ένα δώρο στον Χριστό. Αυτοκινητάκια για τα γενέθλια του Χριστού, μαζί με όλη την πίστη. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Αυτά τα αυτοκινητάκια θα δώσουν πολύ μεγάλη χαρά στον Χριστό. Θέλεις να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι? Δεν χρειάζεται εγώ. Θέλω. Ελάτε. Ας τον πάω εγώ. Μπορείς. Ναι. Ευχαριστώ. Δεν ήταν ανάγκη να πείτε ψέματα. Δεν είπα ψέματα. Τα αυτοκινητάκια θα δώσουν μεγάλη χαρά στο Χριστό? Θα δώσουν πολύ μεγάλη χαρά στα παιδιά του ορφανοτροφείου και αυτό θα δώσει μεγάλη χαρά στον Κύριο. Δεν θα ανάψετε κανένα κερί εσείς? Έχω ανάψει παλιότερα, δεν βοήθησε. Τα κεριά δεν είναι δωροδοκία. Είναι σημάδι πίστης. Ξέρετε κάτι? Καλύτερα να μην πιστεύω ότι υπάρχει. Γιατί αν υπάρχει, μου πήρε κάτι που αγαπούσα πολύ. Οπότε αφήστε το καλύτερα. Κι όπως καθόμουν στο πεζούλι της εκκλησίας, ξανάρθε στο μυαλό μου όλη η συζήτηση για τον Άη Βασίλη. Γιατί επιμένουμε να στέλνουμε γράμματα σε έναν Άγιο που δεν υπάρχει? Και κατάλαβα τι προσπαθούσε να πει η Λίλα, αλλά δεν έβρισκε λέξεις. Ο Άη Βασίλης δεν είναι ένας χοντρός κύριος με κόκκινη στολή που μπαίνει μέσα από τις καμινάδες μας. Είναι η καλοσύνη που σε άλλους πιο έξω, σε άλλους πιο βαθιά, κρύβεται μέσα στις ψυχές όλων μας. Είναι όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουμε για να γίνουν ευτυχισμένοι οι άνθρωποι γύρω μας. Είναι μια ευγενική κίνηση. Ένα ζεστό βλέμμα. Ένα δώρο από καρδιάς. Ένας φίλος που προσφέρεται να βοηθήσει. Ένα τρυφερό φιλί. Είναι όλα αυτά και όλοι εμείς.
Ίσως λοιπόν ο Άι Βασίλης τελικά να υπάρχει. Δεν κατεβαίνει από τις καμινάδες. Αλλά υπάρχει ήδη μες στο σπίτι, αν ξέρεις που να κοιτάξεις. Έλα, μωρέ, μην κάνεις πάλι ένα μισή χρόνο να ξανάρθεις. Όχι, αλλά δεν το υπόσχομαι. Κυλαμένο. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ. Έφυγε. Πού πήγε? Δεν ξέρω. Πάντως, αν θες 24 ώρες παρακολούθηση, πρέπει να μου δώσεις κι άλλους ανθρώπους. Προς το παρόν δεν χρειάζεται. Αυτοί προσπαθούν να φωτίσουν αβύριθο με ένα μοναδικό κερί. Με το πρώτο αεράκι πάει. Έχουν χαθεί. Θες να κάνω κάτι? Βρες άλλους δύο. Θέλω να πάρετε πίσω το ντοσιέ.